και δίδεται η εκκίνηση της πρώτης υποδρομίας. Από τα πρώτα μέτρα, από μέσα θέλει το νούμερο 6 Μίλος Λας να οδηγήσει. Έρχεται δίπλα ακριβώς Μπαζούλα, το νούμερο 1 και το νούμερο 4 Χάμλι Λάντα από την εξωτερική. Από μέσα Mythological και απ' έξω Χάρια Πάολα. Νούμερο 6 Μίλος Λας και νούμερο 1 Μπαζούλα. Νούμερο 4 Χάμλι Λάντ και εσωτερικά το νούμερο 2 Χάρια Πάολα. Έχει μείνει λίγο πιο πίσω ο πρωτοεμφανιζόμενος νούμερο 3 Mythological. Με Μίλος Λας, Μπαζούλα και Χάμλι Λάντ. Παρακολουθεί το νούμερο 2, Χάρια Πάολα, στην τέταρτη θέση. Mythological έχει μείνει πίσω. Περάσαμε τα 600. Με Μίλος Λας και Χάμλι Λάντ απ' έξω. Με Μπαζούλα κοντά, αλλά και Χάρια Πάολα. Και μπαίνουμε στην ευθεία, όπου απ' έξω Χάμλι Λάντ επιτίθεται. Από μέσα θέλει να επιτεθεί και η Χάρια Πάολα. Ενώ προσπαθεί και ο Μπαζούλα. Χάμλι Λάντ δείχνει να καθαρίζει την κούρσα και πράγματι την καθαρίζει. Νούμερο 4, Χάμλι Λάντ καθαρίζει την κούρσα εύκολα. Θα πάρει την νίκη για την δεύτερη θέση. Θα γίνει μάχη, δείχνει ότι δεν θα γίνει μάχη. Μίλος Λας θα κρατήσει βήμα, θα τερματίσει τη δεύτερη θέση μπροστά από το νούμερο 1, Μπαζούλα, το νούμερο 2, Χάρια Πάολα και τον πρώτο εμφανιζόμενο, Mythological. 4-6-1 λοιπόν η πρώτη υποδρομία. 4-6-1 με τον Χάμλι Λάντ να φτάνει εύκολα στη νίκη και τη Μίλος Λας να κρατάει βήμα. Οδήγησε εκεί μέχρι τα 600 όταν ήρθαν όλοι πάνω και μπαίνοντας λίγο στην ευθεία. Μετά κράτησε το βήμα της, τερμάτισε μπροστά από τον Μπαζούλα. Την Χάρια Πάολα και τον Mythological. 4-6-1-2-3 λοιπόν η άφιξη για την πρώτη υποδρομία εδώ. Πολύ εύκολη νίκη. Εύκολη, ναι. Καλό άλογο που είχε κάποια προβλήματα. Ο κύριος Κουβαράς και ο κύριος Αγγελόπουλος είναι μαζί μου. Συγχαρητήρια και στους δύο. Ο Χάμλι Λάντ επέστρεψε στις νίκες τρίτη συνολικά στην καριέρα του. Φαίνεται, κύριο Κουβαρά, ότι δεν επηρεάζεται πια από τις παθήσεις του. Ναι, έτσι φαίνεται. Ακόμα δεν έχουμε πρόβλημα. Γερός να μας δώσει και άλλες καλές, γιατί σίγουρα θα μας δώσει ένα πολύ καλό άλογο. Και είναι και η συμπάθεια των ιδιοκτητών, γιατί τους αρέσει πολύ που κερδάνε και ευχαριστιόμαστε κι εμείς. Γερός να είναι και θα δούμε καλά πράγματα. Παρακάτω, τι βλέπετε? Τώρα έχω την Queen Bey Nuna, η οποία εντάξει, πιστεύω ότι θα είναι οπωσδήποτε στην αύξηση. Ο Εκλέκτορ είναι αδιαιτής, με προβληματίζει ο στίβος, δεν ξέρω με τη λάσπη πώς θα, αλλά είναι πάρα πολύ καλά, θεωρώ, θα είναι και αυτό στην αύξηση. Στην 8 έχω 3 άλογα, θεωρώ την καλύτερη τύχη την έχει Over the Gun. Και ο Upgrade το πιστεύω πολύ. Καλή συνέχεια, Νάγκετα, και σας αποδεσμεύουμε. Ευχαριστώ. Κύριε Αγγελόπουλο, μία εύκολη νίκη. Αδυναμία σας, ο Χάμλι Λάντ. Βέβαια, αδυναμία μας. Αλλά ήθελα να δώσω ιδιαίτερα συγχαρητήρια και στο κτηνιατρικό team και σε όλους τους ανθρώπους του Σταύλου, φυσικά και στον Χρήστο τον Κουβαρά, αλλά και στον Χρήστο τον Θεοδωράκη, γιατί είναι μια μεγάλη επιτυχία το άλογο με όλα αυτά τα βάσανα που είχε να μπορεί σε αυτό το στίβο, με αυτή την πίστα, να είναι τόσο εύκολα νικητής. Συγχαρητήρια φυσικά και στον τσάμπιον, τον αναβάτη μας, τον Παναγιώτη Δημητσάνη, για την ύπευση. Και θέλω να πιστεύω ότι θα χαρούμε και άλλες πολλές φορές από αυτό το άλογο που το αγαπάμε ιδιαίτερα, γιατί είναι και πολύ καλός χαρακτήρας.